όσο άσχημο και αν ακουστεί, όσο μπορεί να μ' αρέσει ο Γρηγόρης. Χαίρομαι που έχουμε φύγει από το δεν θέλω καν να σε ακούω και έχουμε περάσει στο βηματάκι μου αρέσεις όσο μπορεί να μου αρέσεις. Μπορεί να πάμε και παραπέρα. Μέχρι και στην τελευταία πρόβα ο Γρηγόρης δεν το έλεγε καλά. Είχα μεγάλη ανησυχία. Τελικά τα κατάφερε και τα κατάφερε και πιο πολύ από ό,τι πίστευα. Τώρα που είμαστε στην τελευταία ευθεία, κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά, ακόμα πιο σκληρή δουλειά και αυτό θα πάει μέχρι τέλους. Έχει διαλέξει ο Νίκος ένα τραγούδι, το οποίο νομίζω σε έχει ξανακούσει να το λες, ναι, στις Οντισιόν. Στο George's House. Στο George's House. Ο κύριος Μουρατίδης με επέλεξε στην ομάδα του για αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ δύσκολο τραγούδι, έχει διαφορετικές θέσεις της φωνής σε πολλά σημεία μέσα. Στην αρχή που είναι το γρέζι, πρέπει το γρέζι να είναι και αυτό πάρα πολύ καλό. Okay. Δεν είναι καθόλου εύκολο να το πει κάποιος και δεν είναι καθόλου εύκολο να πείσει κάποιος μέσα από αυτό το τραγούδι. Είναι μεγάλο ρίσκο για μένα. Παρ' όλα αυτά, τον πήχη μου θα τον θέσω πάρα πολύ ψηλά. Θέλω να φτάσω τον εαυτό μου στα όρια του. Γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι έχω αδικηθεί πάρα πολύ μέσα σε αυτό το παιχνίδι και μπορώ να κάνω πράγματα, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν. To put on that red light, walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne. You don't have to wear the dress tonight, Roxanne. You don't have to say your body to the night. His sighs upon your face, his sand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can say. Why does my προσπαθώ. Για χαρά. Γιώργος Στεφάνους. Εγώ πρώτος. Δεν αφήνετε το μουσικό τελευταίο. Τι περιμένεις να σου πω, Γρηγόρη μου, άμα το ακούσεις αυτό το πράγμα, είναι κάτι τόνος μακριά. Μην παίρνεις αυτό το ύφος, λες και σου είπα κάτι κακό. Είναι το λιγότερο που μπορώ να σου πω. Αν ακούσεις το playback, είναι τόσο κακό. Όχι έχεις να δείξεις πολλά όπως είπες στο βίντεο. Δεν έχεις καμία θέση εδώ πέρα. George. Γι' αυτό έφερα το τσάι. Και πράσινο τσάι. Γι' αυτό δεν έφερα το τσάι. Okay. Κοίτα, είναι αυτό το version που είναι αυτό το θεατρικό. Το έχω δει πολλές φορές. Καταλαβαίνω την προσπάθεια, βλέπω αυτό που θέλετε να κάνετε. Το μόνο είναι ότι εγώ δεν το πίστεψα. Εγώ δεν ξέφυγα από εδώ, δεν ξέφυγα από το πλατό να πω «Ουάου, Γρηγόρη, με παίρνεις και είμαι εκεί». Αισθανόμουν λίγο
σαν ένας προσπαθεί να κάνει αυτό που βλέπω, δεν πείθηκα. Καλό ήταν, καταλαβαίνω την προσπάθεια. Θέλω να με εντάξει μαζί σου, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που έκανες εδώ, αυτό το θεατρικό τόσο πολύ. Και θέλω να είμαι δίκαιος, όμως δεν αισθάνομαι ότι ξέφυγα καθόλου από αυτό το πλατό, μπήκα σε όλο αυτό το θέμα. Μια οκ προσπάθεια. Κατερίνα. Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω πάρα πολύ, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι αναγνωρίζω ότι από το προηγούμενο live σαν να έχεις πάρει χώρα. Παρ' όλα αυτά ήταν λίγο άβολο. Ήταν λίγο άβολο, ήταν... Δεν ξέρω αν σαν επιλογή θα την έκανα εγώ, γιατί μου φάνηκε σαν να προσπαθείς να μιμηθείς μια φωνή. Μου φάνηκε ότι κάρφωνες τα μάτια σου σε κάποιο σημείο, ήθελε θεατρικότητα που δεν την μπάρωσε να την αποδώσεις. Δεν νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες φορές. Νομίζω αυτό που είπε κάτι ναι. Πολύ σημαντικό. Χρειαζόταν ως musical μια θεατρικότητα και ένα acting out το οποίο δεν είχε στο μυαλό σου τη φωνή δικαίως. Για να διατηρήσει αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Οπότε λίγο χάλασε το σύνολο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα περιμένω να σε δώσω το επόμενο που ξέρω την δική σου επιλογή. Νίκο. Λοιπόν, αυτή η εκτέλεση του Ροξάν στο musical Moulin Rouge είναι από τις πιο διαστροφικές διασκευές που έχουν γίνει ποτέ. Το τραγούδι αυτό μου το είχε πει στο Judge's House ο Γρηγόρης, όταν κάναμε το Judge's House, και με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ που το διάλεξε. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Με έχει εντυπωσιάσει και φωνητικά τότε, γιατί το έχει πει καταπληκτικά, όπως και σήμερα το είπε καταπληκτικά. Προσπάθησε λοιπόν ένας τραγουδιστής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Γρηγόρης είναι ένας σπουδαγμένος, έχει σπουδάσει, έχει μια τεράστια φωνή. Προσπαθεί λοιπόν εδώ πέρα να βρει το στυλ του, το ύφος του, δοκιμάζεται σε πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Από το να μπει τραγούδι δικό σου, μέχρι να πει αυτό, μέχρι να πει ροκ. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που δεν αρέσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το ξεκίνησες και είπες ότι αυτή η συγκεκριμένη διασκευή είναι πολύ διαστροφική. Ναι. Εμένα ακριβώς εκεί μου χτυπάει. Ότι ο Γρηγόρης δεν το έχει αυτό το διαστροφικό. Δεν μπορεί να το δείξει, να το κάνει. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που ενώ δείχνουν έτσι παιδάκια πολύ, ξέρεις, και καθαρά και γλυκά, την ώρα που τραγουδάνε γυρνάει το μάτι. Ο Γρηγόρης δεν του γυρνάει το μάτι. Αυτό λίγο εμένα μου χτύπησε. Γι' αυτό θέλω να είμαστε και δίκαιοι. Γι' αυτό αισθάνομαι. Και εγώ κατάλαβα την προσπάθειά του. Αλλά... Και αυτό που έβγαλε. Την προσπάθεια. Να δείξει άγριος, έτσι. Αλλά αυτά που του είπα να κάνει, που ήταν το προφίλ, το κοίταγμα, γι' αυτό τα έκανε καλά. Ότι ναι, δεν του γυρίσει το μάτι ανάποδα, διαστροφικά, τι να κάνουμε. Ναι. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Και ο Γρηγόρης έχει αποδείξει κάθε εβδομάδα σε ό,τι καλύτερα τραγουδήσει, από Σαντάνα μέχρι Σάκη, μέχρι Μουλέ Ρούζο, είναι απορώ ποιοι σας έχει πιάσει. Δεν μας πείτε. Ακούμε, απλά ακούμε εμείς. Σε αντίθεση με σένα, προφανώς. Γρηγόρη, βράχνιασες λίγο. Ναι. Έχεις βραχνιάσει λίγο, επειδή χρησιμοποίησε αυτό το γρέζι μάλλον όλη τη βδομάδα στις πρόβες. Δεν χρειαζόταν να το κάνεις έτσι. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις, επειδή ξεκινάει το κομμάτι στην ταινία με έναν τύπο. Ναι, ο οποίος όμως κάνει. Το έχει αυτό. Ναι, γιατί πρέπει να το κάνει. Και μετά το παίρνει το κομμάτι ο Γκρέγκορ. Πώς θα το κάνει μόνο δικό του, ρε παιδί. Γιατί τώρα έχει καταστρέψει τη φωνή του, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Δεν το βγάζει από το μυαλό του Γρηγόρη. Είναι perfectionist, θέλει να το κάνει αυτό. Όπως το έχει στην ταινία. Ναι, οκ. Εντάξει, αλλά. Εγώ γιατί φωνή σου ανησυχώ. Γιατί σε άκουσες, έχεις βραχνιάσει. Λοιπόν, οκ. Τώρα είσαι καλά για την επόμενη εβδομάδα, κατάλαβες τι γίνεται. Καλά θα είμαι. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι, σωστά. Ο Γρηγόρης λοιπόν είναι στην εξάδα του X-Factor. Μην το ξεχνάτε, ο στόχος του όμως είναι να βρεθεί στους δύο του τελικού. Μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Σε αυτό το ρυθμό λοιπόν πρέπει να καλείτε και να δίνετε τις θετικές σας ψήφους έτσι ώστε ο Γρηγόρης να τα καταφέρει. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, Γρηγόρη μου. Θα σε δώσω λίγο ξανά.